Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό και αυτό το σημαντικό δεν είναι τίποτε άλλο από το να κάνουμε μια σε βάθος ανάλυση και επεξήγηση της πρώτης βασικής φόρμας του Wing Chun, τη λεγόμενη Siu Lim Tao. Εμείς λοιπόν θα εξηγήσουμε πώς αυτή πρέπει να εκτελείται και τι σημαίνει η κάθε κίνησή της, όπως αυτή παρουσιάζεται στη γραμμή του Wong Shun Leung. Λανθάνουν όσοι νομίζουν ότι αν κάνεις τη φόρμα ένα εκατομμύριο φορές θα γίνεις μάχημος. Η φόρμα από μόνη της μάχημο δεν σε κάνει. Η φόρμα έχει σκοπό να σου αναπτύξει διάφορα εργαλεία που είναι σίγουρα απαραίτητα για τη μάχη, γιατί χωρίς αυτά μάχη δεν μπορείς να κάνεις, με αποτέλεσμα από μόνη της να μην σε κάνει μάχη. Οι κινήσεις που περιλαμβάνονται μέσα στη φόρμα δεν είναι οι κινήσεις που θα γίνουν επακριβώς στη μάχη. Για παράδειγμα το γούσα. Το γούσα στη φόρμα εκτελείται χαμηλά, στη μάχη όμως το γούσα πρέπει να είναι ψηλά. Ή ποτέ δεν πρέπει να αποκρούσω μια βραδιά κάνοντας διπλό τζάμψα, όπως καταλαβαίνετε. Αρκεί το μονό τζάμ για να απομονώσω μια βροχιά ή και μια διπλή βροχιά του αντιπάλου. Ο λόγος που η φόρμα μας βάζει και κάνουμε διπλές κινήσεις είναι λοιπόν για να μας διασφαλίσει ότι και τα δύο χέρια θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Και ένας δεξιόχειρας για παράδειγμα δεν θα κάνει το σωστό με το δεξί και το αριστερό θα κάνει το δεκατέρι. Θα αναλύσουμε λοιπόν πώς είναι η φόρμα στη γραμμή του Wong Shun Leung και καταρχάς πρέπει να αναφέρουμε ότι η ονομασία Siu Lim Tao σημαίνει βασικές ιδέες. Ο ίδιος ο Wong θεωρούσε ότι οι λέξεις μικρές σήμαινε μικρές σε ηλικία, δηλαδή νεαρές ιδέες της ουσίας και ήθελε να δείξει ότι ο ασκούμενος που ξεκινάει με τη Siu Lim Tao σε αυτό το μακρύ ταξίδι του Wing Chun είναι νεαρός και μαθαίνει βασικά πράγματα. Για τον λόγο αυτό δεν έχει και τόσο εξελιγμένες από την κινησιολογική πλευρά κινήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, η φόρμα αυτή είναι στατική, δηλαδή δεν μετακινείται σε αντίθεση με τις άλλες δύο επόμενες φόρμες, την Jump Q και την PUG. Δεύτερον, οι κινήσεις σας είναι μεμονωμένες και δεν είναι συνδυαστικές. Και τρίτον, περιλαμβάνει μόνο μεταβάσεις από σημείο σε σημείο, δηλαδή ευθείες κινήσεις, και δεν έχει καμία κυκλική κίνηση σε αντίθεση με τις επόμενες φόρμες, όπως για παράδειγμα με την PUG, η οποία έχει πάρα πολλές κυκλικές κινήσεις από τους αγκώνες ή γροθιές που δεν είναι ευθείες και έρχονται από το εξωτερικό και καλύπτουν τόξα. Η φόρμα μας λοιπόν ξεκινάει με το να κάτσουμε στην πρώτη βασική μας στάση, που πώς γίνεται αυτό, είμαι σε στάση προσοχής, χαμηλώνω και μαζεύω τα χέρια μου, ανοίγω μύτες, ανοίγω φτέρνες, βάζω μέσα την ουρά μου και κάθομαι σε αυτή την εντός εισαγωγικών αστεία στάση ευθυτενής. Γιατί έχουμε τα πόδια μας να συγκλίνουν προς τα μέσα με αποτέλεσμα να δίνουν και κατεύθυνση στα γόνατά μας προς τα μέσα. Το κάνουμε λέει για λόγους τριγώνου και για να κάνουμε ένα τρίγωνο έτσι και ναι, για λόγους τριγώνου συμφωνώ. Η ουσία είναι να καταλάβουμε τι κάνει το τρίγωνο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα πόδια μας ξεκινάμε και τα έχουμε συγκλινόμενα προς τα μέσα. Το κάνουμε για λόγους μυϊκής μνήμης και για να πάμε κόντρα στη φυσική μέχρι τώρα τάση που έχουν τα πόδια μας να δίνουν προς τα έξω. Ο άνθρωπος δηλαδή, περπατώντας ακόμη, έχει μια τάση τα πόδια του να κοιτούν εξωτερικά και όχι εσωτερικά. Περπατάνε έτσι, περπατάνε προς τα έξω. Επειδή εμείς στο Wing Chun γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει κατά τη μάχη η δυνατότητά μας να έχουμε τα πόδια μας προς τα μέσα, θέλουμε να πάμε κόντρα σε αυτή τη φυσική τάση και από νωρίς να μας συνηθίσουμε το ότι αυτό δεν είναι κάτι το φοβερό και το αστείο και το ξένο. Όταν το πέλμα συγκλίνει προς τα μέσα, αυτομάτως δίνει κατεύθυνση και προς το γόνατο, με αποτέλεσμα αυτό να κοιτάει επίσης προς τα μέσα και να προστατεύει την κεντρική μου γραμμή με ένα απλό σήκωμα του ποδιού. Όταν για παράδειγμα υπάρξει κάποιος κίνδυνος και σηκώσω απλώς το πόδι μου, αυτομάτως το γόνατο επειδή κοιτούσε μέσα καλύπτει την κεντρική γραμμή και ακόμη περισσότερο την πουμονική χώρα. Σε ένα χρόνο. Αντιθέτως, αν το πόδι μου κοιτούσε έξω, θα έπρεπε να σηκώσω το γόνατό μου, να το κλείσω μετά, που σημαίνει δύο χρόνια διπλάσια καθυστέρηση καληνύχτα. Όταν τα πόδια μου, τα πέλματά μου κοιτάνε προς τα μέσα, είναι έτοιμα για οποιαδήποτε δράση ανά πάσα στιγμή σε μία κίνηση. Αν δηλαδή αποφασίσω να ρίξω μια κλωτσιά, μόνο με το σύντομα του ποδιού η κλωτσιά μου είναι έτοιμη. Αντιθέτως, αν είχα τα πόδια μου να κοιτάνε προς τα έξω, θα έπρεπε να μαζέψω με το πόδι μου, να το φέρω στο κέντρο και μετά να κλωτσίσω. Άρα πάλι διπλάσια καθυστέρηση. Ακόμη και σε συνθήκες μάχης, είτε ακόμη και σε συνθήκες προπόνησης, όταν τα πόδια μου είναι προς τα μέσα τα πέλματά μου και ο συμμαθητής μου ξαφνικά μετακινηθεί προς τα δεξιά μου, με ένα απλό σήκωμα του ποδιού μου,
Το άλλο μου κόρη τον κοιτούσε ήδη, οπότε θα τον κυνηγήσω σε ένα χρόνο. Αντιθέτως, αν τα πόδια μου ήταν ανοιχτά και κάνουμε τσι-σάου και ο συμμαθητής έφερε τη δεξιά, θα έπρεπε να σηκώσω το πόδι μου, να γυρίσω και μετά να τον κυνηγήσω. Όπως καταλαβαίνετε, είναι διπλάσια ή τριπλάσια καθυστέρηση. Από αυτή τη στάση, μαθαίνω ποιο είναι το φυσικό και ποιο είναι το άνοιγμα των ποδιών μου κατά τη μάχη. Όταν λοιπόν πάω στη μάχη, έχω μάθει ήδη ότι το φυσικό άνοιγμα είναι αυτό. Αν το άνοιγμα μου είναι παραπάνω από το φυσιολογικό και είναι τόσο για παράδειγμα, θα είμαι πολύ αργός στις μετακινήσεις μου και στις μεταβάσεις των ποδιών. Αν πάλι το άνοιγμα μου είναι πολύ κλειστό, τότε με μία παραμικρή μετακίνηση το κέντρο βάρους μπορεί να φύγει έξω από τη βάση μου, που όπως γνωρίζουμε από τη φυσική σημαίνει ανατροπή. Όταν τα φαίνματά μου συγκλίνουν προς τα μέσα, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που αναπτύσσουν καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που αυτό μου προσφέρει τεράστια σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν βρεθώ σε μία μάχη και στρίψω προς μία κατεύθυνση, τότε τα πόδια μου τίνουν προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Άρα, έχω τεράστια αντοχή σε πιέσεις. Αντιθέτως, αν τα πόδια μου ήταν ανοιχτά, τότε θα ήταν πολύ εύκολο να παίζω προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Όλα αυτά τα ανέφερα για να καταλάβουμε πόσο σοφό είναι το σύστημα του Wing Chun και πόσο σοφή είναι επομένως και η πρώτη του βασική ακόμη φόρμα και για να καταλάβουμε ότι κάθε κίνηση έχει συγκεκριμένο λόγο που γίνεται και δεν γίνεται στην τύχη. Το επόμενο βασικό πράγμα πρέπει να προσέχετε όταν κάθεστε στη στάση να βάλετε τον ουρά μου προς τα μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι μια στάση που έχει την ουρά προς τα έξω. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να προσέχετε να είσαστε ευθυτενείς, αλλά η ουρά να είναι προς τα μέσα χωρίς όμως να γίνεται πίσω. Πρέπει να είμαστε ίσοι με την ουρά μέσα. Αυτό το πράγμα. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι για να μπορώ να μείνω ακίνητο στη στάση. Ο λόγος που βάζουμε μέσα την ουρά μας είναι για να κλειδώσουμε τη σπονδυλική μας στήλη σε απόλυτα ευθεία γραμμή. Όταν κλειδώνουμε τη σπονδυλική στήλη, αυτό που πετυχαίνουμε είναι όσο δύναμη και να μας ασκηθεί, να αποφύγουμε την ανατροπή. Μία πολυκατοικία πότε καταραίει? Όταν το πάνω τμήμα της φύγει σε σχέση με το κάτω τμήμα. Αν λοιπόν κάποιος μου ασκήσει μεγάλη πίεση, δεν έχω την ουρά μου μέσα και συμβεί αυτό, τότε έχω χάσει πλήρως τη δομή. Αντιθέτως, με το που θα κλείσω, όσο δύναμη και να μου ασκήσει κάποιος, μπορεί να με πάει 15 μέτρα πίσω, και εγώ θα είμαι ευθυτενής και θα είμαι μάχημος και θα το κομπανάω κιόλα. Αυτό το χ κάτω και χ πάνω καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τίποτα blocks. Ούτε block είναι προς τα κάτω, ούτε block προς τα πάνω. Άλλωστε, αν σου έρθει την ουσία πραγματική και πάτε να αποκρούσει τα χέρια σου, θα τα σπάσει τα χέρια σου. Ο λόγος που κάνουμε το χ είναι για να ορίσουμε καταρχάς τα κέντρα μας. Επειδή λοιπόν τα χέρια μας έχουν ίσο μήκος, αν τα χέρια συναντηθούν, είναι δεδομένο ότι θα συναντηθούν μπροστά από το κέντρο μας, το ίδιο και κάτω, το ίδιο και πάνω. Αν ο πύχης μου διαγράψει ένα κύκλο και το ίδιο κάνει και ο άλλος μου πύχης, ο κύκλος θα τέρνεται πάνω και κάτω και τα δύο αυτά σημεία ορίζουν μία απόλυτη ευθεία μπροστά από τα κέντρα. Πάμε τώρα να δούμε πώς πρέπει εσείς στη φόρμα να εκτελείτε το χ πάνω και το χ κάτω. Υπάρχουν δύο τρόποι στη γραμμή του Wong Shun Leung. Η μία εκδοχή είναι να το κάνουμε όπως όλοι με μία απλή τέτοια εκτέλεση και η δεύτερη εκδοχή την οποία εγώ προτείνω είναι να την κάνουμε με τενοντική έκρηξη. Δηλαδή, όχι απλώς μία κίνηση προς τα κάτω, αλλά μία επιταχυνόμενη κίνηση που να κάνει τους τένοντές μας να εκρήγνεται. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε τα χέρια μας στο να δουλεύουν με έκρηξη των τενόντων μας. Στη συνέχεια, ανεβάζουμε τα χέρια μας κατευθείαν με τον ίδιο τρόπο προς τα πάνω. Αυτό υποδηλώνει ότι ό,τι κάνουμε στο Wing Chun πρέπει να είναι αυτό που απαιτείται τον ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνω κύκλο από μέσα, αλλά το πιο σύντομο δρόμο που είναι τα χέρια κατευθείαν προς τα πάνω. Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το χ θα πρέπει να μην είναι ούτε πολύ κάθετο, ούτε πολύ οριζόντιο. Είναι σε μία μέση κατάσταση και ο λόγος είναι διότι το χ αυτό περιλαμβάνει βασικά σχήματα που θα συναντήσουμε αργότερα. Για παράδειγμα, στο κάμψαο θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σχήμα που πρέπει να είναι εδώ και όχι εδώ, δεν είναι έτσι. Είναι σε τέτοια γωνία το σώμα. Όπως για παράδειγμα και το τάμψαο δεν είναι σε τέτοια γωνία και όχι σε τέτοια γωνία.
δεν είναι άλλο από την γροθιά. Για να εκτελέσω λοιπόν την γροθιά, θα προσέξω ότι η γροθιά αυτή θα πρέπει να γίνεται σε τρεις χρόνους. Μην βιάζεστε όταν εκτελείτε τη φόρα να κάνετε μια γρήγορη γροθιά, αλλά να προσέχετε να περνάει από τα τρία σημεία που θα εξηγήσουμε τώρα. Ο πρώτος χρόνος είναι ο χρόνος του προσανατολισμού. Ο καρπός μου λοιπόν έρχεται μπροστά από το ηλιακό πλέγμα και προσανατολίζω τα τρία κάτω κόκαλα με τα οποία χτυπάω τον αντίπαλο, αυστηρά προς τον αντίπαλό μου. Αυτός είναι ο πρώτος χρόνος. Ο δεύτερος χρόνος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο έρχεται μέσα ο αγώνας, χωρίς να χάνω τον προσανατολισμό μου, δηλαδή το χέρι δεν κοιτάει αλλού, συνεχίζει να κοιτάει προς τον αντίπαλο και θα προσέχετε να μην θυσιάζετε τίποτα από τον νόμο, δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα τέτοια περίεργα. Άρα είμαι φυτενής, παραμένω σταθερός, παραμένω στη στάση και κάνω. Ένα, δύο και τρία είναι ο χρόνος εκτόξευσης της γροθιάς. Σε κάθε εκατοστό από το οποίο περνάει η γροθιά μου δεν θα πρέπει να χάνεται ο προσανατολισμός. Η γροθιά μου πάντα, όπου και να βρίσκεται, θα πρέπει να κοιτάει τον αντίπαλο. Όπου και να βρίσκεται το χέρι μας, κοιτάει πάντα στο σημείο που θέλει να καταλήξει. Όταν λοιπόν βρεθώ σε μια κατάσταση που ο αντίπαλός μου κατεβάζει το χέρι για να με χτυπήσει, ακόμη και όταν το χέρι μου είναι κατεβασμένο, πρέπει η γροθιά μου να προσανατολίσει προς τον αντίπαλο, ακόμη και από άσκηση που τσιτσάω, ο αντίπαλός μου κατεβάζει με σκοπό να με χτυπήσει και ξαφνικά με χτυπάει. Το χέρι μου ήταν ήδη προσανατολισμένο προς τον αντίπαλο και έχει ήδη την τάση προς το πρόσωπό του, οπότε σηκώνεται και χτυπά τον αντίπαλο και με κρατάει εμένα ασφαλή. Αντιθέτως, αν δεν είναι προσανατολισμένο ή με κατεβάσει, δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε άλλες περιπτώσεις μάχης. Προλαβαίνω και χτυπάω τον αντίπαλό μου γιατί το χέρι μου ήταν ήδη προσανατολισμένο προς το πρόσωπό του. Είναι ξεκάθαρο ότι το χέρι μας διατηρεί προσανατολισμό και δεν θα πρέπει ποτέ να κάνουμε τέτοια κόλπα, να ξεκινάμε έτσι και στο τέλος να κάνουμε κάτι. Γιατί, διότι κατά τη μάχη υπάρχει ένα άλλο ενδεχόμενο, αν το χέρι μου βρεθεί από προσανατολισμένο κατά την εκτέλεση της γροθιάς και ο αντίπαλος ξυγίνει γρήγορα προς τα μέσα και συμβεί πρόσκρουση με στραβά τον καρπό μου, ο καρπός θα σπάσει πανεύκολα. Η γροθιά μου δεν πρέπει ποτέ να ξεκινάει σφιγμένη. Η γροθιά μου πρέπει πάντα να είναι χαλαρή και να σφίγγει μόνο προς το τέλος. Αν η γροθιά μου ξεκινήσει σφιγμένη, αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι οι τένοντες εσωτερικοί που φτάνουν μέχρι εδώ σφίγγουν και εμποδίζουν πάρα πολύ την έκταση, την πλήρη έκταση του χεριού, που σημαίνει ότι προκαλούν μεγάλη καθυστέρηση στη γροθιά. Η γροθιά μου πρέπει να ξεκινάει χαλαρή και να καταλήγει σφιγμένη στο τέλος. Καθ' όλη τη διάρκεια της, ο αγώνας πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω. Δηλαδή, η λαμβίτσα αυτή που έχουμε στον αγώνα να κοιτάει αυστηρά προς το ταβάνι. Ο αγώνας μας κοιτάει κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της γροθιάς και δεν κοιτάει προς τα έξω. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ώστε η γροθιά μας είναι. Η deceptive fist είναι η γροθιά που αναχαιτίζει, δηλαδή είναι η γροθιά μου, η οποία ενώ δέχομαι μία επίθεση από τον αντίπαλό μου, χτυπάω και εγώ και όχι μόνο πετυχαίνω το στόχο μου, αλλά αναχαιτίζω και την επερχόμενη επίθεση. Κάνοντας λοιπόν και εγώ την γροθιά μου, με τον αγώνα μέσα όπως εξηγήσαμε, παίρνω την εσωτερική γραμμή, με αποτέλεσμα και να τον χτυπήσω και να αναχαιτήσω την επερχόμενη γροθιά. Αν η γροθιά του αντιπάλου μου τώρα είναι πιο χαμηλή και πάρει αυτό στην εσωτερική γραμμή, πάλι η γροθιά μου αναχαιτίζει την επίθεσή του γιατί έχω τον αγώνα μέσα, με αποτέλεσμα να εκτρέψω το χέρι του έξω από εμένα. Αν κάνω λάθος και δεν έχω προπονήσει τη γροθιά με τον τρόπο που είπα με τον αγώνα κάτω και έχω συνηθίσει ο αγώνας μου να είναι ανοιχτός και ο αντίπαλός μου κάνει την εσωτερική αυτή γροθιά, τότε θα με πετύχει γιατί ο αγώνας μου δεν μπορεί να εκτρέψει. Η βούληση σπρωξήματος του χεριού να είναι όλη στον αγώνα. Ο αγώνας είναι αυτός που σπρώχνει το χέρι μας, αλλά μας δεν κάνει τίποτα παρά να διατηρεί τον προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκέφτομαι ότι ο αγώνας είναι αυτός που σπρώχνει το χέρι. Δεν θα σκεφτόσαστε καθόλου το τι κάνει η παλάμη. Αυτή η κίνηση δεν είναι τίποτε άλλο από μια τενοντική άσκηση, πάρα πολύ σημαντική όμως. Δεν πρόκειται για τάνσα, δεν είναι τάνσα, διότι το χέρι μου πρέπει να παραμένει πλήρως τεντωμένο, θα έρχεται όσο πίσω γίνεται να πάει, δεν θα χαλάω το τέντωμά μου, θα προσπαθώ να κλείσω και να περιστραφώ διατηρώντας πλήρες τέντομα με αποτέλεσμα να δουλεύουν όλοι οι τένοντες εσωτερικά και το χέρι μου να γίνεται συμπαγές.
Συνεχίζω, πλήττω την εκστροφή και στο τέλος φέρνω το χέρι μου πίσω. Αυτή η τελωτική άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει σκοπό να δέσει εσωτερικά το χέρι μου, διότι κατά την εκτέλεση μιας σωστής, μιας πραγματικής συνοχιάς στο Wing Chun, οι δυνάμεις που αναπτύσσονται προς τον αντίπαλο είναι τεράστιες και άρα πρέπει να προστατεύσω το χέρι μου από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Αν εγώ εφαρμόσω σωστά την γροθιά του Wing Chun που περιγράψαμε πριν, με τη σωστή έκρηξη των τελειώτερων, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που επιθυμώ. Πηγαίνω προς την κούφρα, χωρίς να χρειάζομαι κάποια ιδιαίτερη απόσταση από αυτή και λειτουργώ με τους νόμους του Wing Chun ως εξής. Για να έχω αυτό το αποτέλεσμα, σημαίνει ότι παράχθηκε σημαντική ενέργεια. Το χέρι μου ήταν πλήρως προστατευμένο, διότι ήταν απόλυτα προσανατολισμένο και απόλυτα δεμένο, οπότε και δεν κατάλαβε τίποτα. Μετά από την τελωτική άσκηση, φέρνω το χέρι μου πίσω και εδώ θα πρέπει να προσέξει κάποιος κατά την εκτέλεση της φόρμας να φέρνει το χέρι του πίσω επιταχυνόμενα και γρήγορα. Δηλαδή, όχι απλώς έτσι, αλλά έτσι. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι χτύπημα προς τα πίσω. Οκ, ας το θεωρήσουμε και χτύπημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να μάθω να μαζεύω γρήγορα το χέρι μου πίσω, γιατί κατά τη διάρκεια της μάχης θα μου τύχει πολλές φορές και να πρέπει να μαζέψω το χέρι μου γρήγορα πίσω σε γούζαο για να προστατευτώ. Όταν εκτελώ το τάνσαο, θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ να εφαρμόσω μερικά πράγματα που θα αναλύσουμε εσείς αμέσως. Το τάνσαο πρέπει να έχει την παλάμη εντελώς ξαπλωμένη και όχι στο περίπου, γιατί τότε δεν είναι τάνσαο. Υποχρεώνει το πύχη μου να κάνει εκτροπή σε οποιαδήποτε ενέργεια έρχεται προς τα πάνω. Έχω λοιπόν έναν αντίπαλο, ο οποίος μου ασκεί μία δύναμη προς τα πάνω μου, ένα ξένο δύναμη, μου ασκεί δύναμη, τον ισορροπώ, αλλά είναι υποχρεωμένος να βάλω και εγώ δύναμη. Αντιθέτως, μόλις κάνω την παλάμη μου σε σχήμα τάνσαο, έγινε εκτροπή της δύναμής του προς τα κάτω και δεξιά. Όταν η παλάμη μου περιστρέφεται πλήρως με τάση να είναι εντελώς παράλληλο στο έδαφος, αναγκάζει τον αγώνα μου να είναι αρκετά εσωτερικά και όχι έξω, μέσα ο αγώνας, που σημαίνει ότι δομικά αυξάνω πάρα πολύ την ισχύ του χεριού μου. Ο συμπαθής μου λοιπόν θα κάνει ένα τάνσαο με λαφτασμένο τρόπο, χωρίς να έχει γυρίσει πλήρως την παλάμη παράλληλα προς το έδαφος και να κάνει ένα στο περίπου τάνσο. Εγώ λοιπόν θα του ασκήσω μια δύναμη προς εκεί και εκείνος θα προσπαθήσει με όλη την δύναμη να με ανακόψει. Δεν γίνεται να με ανακόψει ποτέ και αν το κάνεις εσείς θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει τεράστιος πόνος σε αυτό εδώ το σημείο που σημαίνει πρέπει να βάλει τεράστια δύναμη και δεν γίνεται και πάλι να με ανακόψει. Αντιθέτως, αν το τάνσαο του γίνει με την παλάμη τελείως παράλληλα στο έδαφος και προσπαθεί και βλέπετε ότι με συγκρατεί και αποδεικνύουμε ότι δομικά έχει πολλαπλασιάσει τη δύναμη του ασκούμενος επειδή έκανε σωστό τάνσα. Όταν κάνετε τάνσα δεν θα πρέπει να σκέφτεστε καθόλου ότι η εμπρόσια ενέργεια προέρχεται από την παλάμη. Η παλάμη δεν κάνει τίποτα απολύτως, παρά μόνο όπως και στη ρουθιά, παρά μόνο να διατηρεί τη σωστή κατεύθυνση. Όλα τα κάνει ο αγώνας. Αυτό λοιπόν που κάνω, η εμπρόσια κίνηση που κάνει το τάνσα είναι προερχόμενη μόνο από τον αγώνα. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να αναπτύξω και ένα πάρα πολύ βασικό εργαλείο στο Wing Chun, το λεγόμενο lineage, δηλαδή τη διαρκή εμπρόσια ενέργεια προς τον αντίπαλο. Αν μάθω να σπρώχνω από τον αγώνα μου προς τον στόχο μου, προς τον αντίπαλο, ακόμη κι αν ο αντίπαλος μου πιέσει το χέρι προς τα κάτω, όταν μου το ελευθερώσει, το χέρι μου θα πάει κατευθείαν στο στόχο. Αντιθέτως, αν μάθω να μην σπρώχνω από τον αγώνα, αλλά σπρώχνω από τον ώμο, όταν ο αντίπαλος θα μου πιέζει το χέρι, μόλις μου το ελευθερώσει ξαφνικά, το χέρι μου θα φύγει προς τα πάνω. Εδώ λοιπόν, κατά την εκτέλεση του χιούμου, σαν ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Καταρχάς, πρέπει να το εκτελούμε αργά, όπως και το τάνσαο. Και το τάνσαο πρέπει να εκτελείται αργά. Και το χιούνσαο πρέπει να εκτελείται αργά και μάλιστα θα πρέπει να εκτελεί πλήρη περιστροφή αργά
Όσο πίσω μπορεί να πάει το χέρι, όσο κάτω μπορεί να πάει το χέρι, όσο έξω μπορεί να πάει το χέρι, όσο πάνω και έξω μπορεί να πάει το χέρι και στη συνέχεια σε κατακόρυφη θέση όσο πίσω μπορεί να πάει η παλάμη μας. Ο λόγος που το κάνουμε τόσο έντονα είναι για να αναπτύξουμε πλήρη ελαστικότητα που θα μας βοηθήσει όχι μόνο στη σωστή εκτέλεση της κίνησης, αλλά και στη γρήγορη εκτέλεση της κίνησης που θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις τη μάχη. Παίζω λοιπόν δύο στον αντίπαλό μου, ο οποίος θα επιχειρήσει το πιο ξαφνικό και απότομο πράγμα που μπορεί να κάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το γρήγορο χιού δεν το επιτρέπει να πιάσει το χέρι. Και φυσικά το τράβημα είναι μια τεχνική των λάψαο που είναι αρκετά επικίνδυνη, διότι είναι γρήγορη και αστραπιαία και προκαλεί ζημιά στο αντίπαλο και είναι κίνδυνη τεχνική όταν γίνεται εναντίον. Ο πύχης μου πρέπει να είναι τελειώς ακίνητος κατά την εκτέλεσή του. Δεν κινείται ο πύχης μου. Ο πύχης μου είναι απολύτως στη θέση του. Δηλαδή δεν κάνω αυτό το πράγμα να κλέβω κουνώντας το πύχη μου. Στη μάχη φυσικά και θα κουνάω το πύχη, όμως εδώ είναι μέθοδος ανάπτυξης εργαλείου. Και πρέπει να έχω εντελώς σταθερό το πύχη μου για να αναπτύξω καλό χιούν σάο, αλλιώς δεν πρόκειται να το αναπτύξω ποτέ. Το χιούν σάο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι εργαλείο αλλαγής κατευθύνσεων. Και πρέπει να το αναπτύξουμε σωστά, διότι όταν θα πέσουμε στη μάχη, αν δεν έχουμε σωστό και πλήρες και ξεκάθαρο χιούν σάο όπως δείχνουμε, δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε κατευθύνσεις. Παίζω λοιπόν ότι έχει γίνει μία μάχη. Στη μάχη είναι δυνατόν τα χέρια μου να διασταυρωθούν εσωτερικά με τον αντίπαλο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ άδωνη κατάσταση για μένα, γιατί είναι πολύ εύκολο για τον αντίπαλο να χτυπήσει με αυτό το χέρι, και εγώ δεν μπορώ να ανοιχθώ με αυτό, γιατί θα ξαναφάω αυτή. Και το άλλο μου χέρι είναι εκτός, γιατί είναι εξωτερικά. Άρα, αυτό που θέλω εγώ να κάνω στη μάχη είναι να βρεθώ απ' έξω του και γι' αυτό χρησιμοποιώ το χέρι μου σαν ως εξής. Μια άλλη περίπτωση είναι να έχουμε διασταυρωθεί τα χέρια προς πάνω από τον αντίπαλο. Είμαστε σε μια διασταύρωση τέτοια. Το χέρι μου δεν μπορεί να περάσει γιατί ο αντίπαλος έχει καλή δομή, έχει καλή τάση, έχει λάτσα προς τα εμένα και όλα ό,τι προβλέπετε. Οπότε εγώ για να μπορέσω να χτυπήσω τον αντίπαλο πρέπει να μπω εσωτερικά. Σημαντικό χέρι και πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο πώς πρέπει ακριβώς να το προπονούμε για να το αναπτύξουμε σωστά. Ο αγώνας μας, μάλλον το χέρι μας, δεν έρχεται πίσω μέσω του κλεισίματος αυτής της γωνίας. Δεν κάνω αυτό το πράγμα για να φέρω το γου πίσω. Αντιθέτως, το γου έρχεται πίσω μέσω του αγώνα μας, ο οποίος και έρχεται πίσω και συγκλίνει με αποτέλεσμα να φέρει το γου προς τα πίσω. Πολύ σημαντικό πράγμα γιατί πρέπει να αναπτύξουμε γλυκή μνήμη ώστε κατά τη μάχη το χέρι μου να είναι κλειστό και πολλές φορές να προκαλέσω και αυτόματι άμυνα σε επερχόμενες γροθιές. Το γούσα μου έρχεται στο κέντρο και επειδή είναι ακριβώς στο κέντρο μου, το χέρι του αντιπάλου όσο και να προεκταθεί θα φύγει δεξιά μου γιατί δεν γίνεται να πάρει την κεντρική γραμμή αφού την έχω καλύψει πλήρως. Ο αγώνας μου δεν πρέπει με τίποτα να βγει προς τα έξω. Δηλαδή όταν κάνω γούσαο δεν πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί αν κάνω αυτό το πράγμα και ανοίγω τον αγώνα μου, ναι δεν είμαι καλυμμένος στο οριζόντιο φάσμα αυτό, σε αυτό το ύψος δηλαδή, αλλά χαμηλά σε ένα ενδεχόμενο uppercut, όπως βλέπετε ο αγώνας μου είναι ανοιχτός και έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη τρύπα και άρα θα φάω το uppercut. Αντιθέτως, αν φέρω τον αγώνα μου μέσα και κάνω το γου με αυτόν τον τρόπο σωστά, είμαι καλυμμένος από οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Και ενώ στη μάχη το γου μου είναι ψηλά, γιατί αν δεν είναι ψηλά και είναι χαμηλά, θα τρώω όλες τις οριζόντιες επιθέσεις τύπου φούνχαο, γι' αυτό και πρέπει να το έχω ψηλά. Στη φόρμα μου όμως το έχω χαμηλά για τον εξής λόγο, για να αναπτύξω το λεγόμενο λάτσα. Όταν λοιπόν στη φόρμα μου φέρνω πίσω το γου, οραματίζομαι διαρκώς ότι έχω μια κακή τάση το χέρι μου να φύγει μπροστά. Γι' αυτό και στη φόρμα το εκτελώ αργά και το γούσαω για να μου δώσω χρόνο να οραματίσω ότι ναι με το χέρι έρχεται πίσω, αλλά η βούλησή μου είναι το χέρι μου να φύγει μπροστά. Αν δεν το κάνετε αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύξετε ένα ουδέτερο γούσαω, που σημαίνει ότι κατά τη μάχη θα βρεθείτε με ένα γούσαω εκεί και αν δεχτείτε μια επίθεση, το χέρι σας θα πέσει πάνω στο κεφάλι σας.
Το γούσταρο στη συνέχεια έρχεται πίσω μέχρι αυτό το σημείο και συνεχίζει την οπισθοχώρησή του πολύ κοντά στο σώμα, το οποίο είναι ένα λάθος που το κάνω σκόπιμα για λόγους φόρμας. Ο λόγος της σκοπιμότητας είναι ότι προετοιμάζει την επόμενη κίνηση του φόξα, ώστε να προπονήσω τον φόξα από πίσω και όχι από μπροστά. Δηλαδή ανέφερα τον γούσα μου εδώ και μετά έγινα φόξα, το φόξα μου θα ήταν έτοιμο σχεδόν. Άρα το φέρω σκοπίμως λάθος κοντά στο σώμα μου, γιατί εδώ το γούσα μου δεν έχει καμία ουσία σημαντική, όμως είναι απαραίτητο για να κάνω την επόμενη κίνηση και να προπονηθώ στο φόξα. Εφόσον έχω γυρίσει πίσω με τον γούσαο κοντά στο σώμα μου, φέρνω τον καρπό μου μπροστά από το ηλιακό πλέγμα και σπρώχνοντας με τον αγκώνα έχω αυτό το σχήμα. Αυτό είναι το φόξα. Το φόξα είναι ένα χέρι που βασίζεται στη σωστή διαχείριση του πήγη. Ο πήγης είναι αυτός που με ενδιαφέρει, γι' αυτό του πλακώνω την τσάπα όσο διαφωνούν για το πού πρέπει να κοιτάει παλά, αν πρέπει να κοιτάει εδώ, αν πρέπει να κοιτάει εδώ ή αν πρέπει να κοιτάει εκεί. Δεν μας απασχολεί που κοιτάει καλά, μην είναι σωστά όλα, αρκεί ο πήχης μου να είναι στη σωστή θέση. Ο καρπός μου έρχεται μπροστά από το ηλιακό πλέγμα και ο αγκώνας μου είναι αυτός που αρχίζει και τον σπρώχνει μπαίνοντας μέσα. Βάζω τον αγκώνα μου όσο μέσα πάει και χωρίς υπερβολές που θα προκαλέσουν στρέμπλωση στον ώμο ή στη δομή μου συνολικότερα, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός να βάλω τον αγκώνα σαν πιέτο. Ο αγκώνας μου πρέπει να πάει όσο μέσα μπορεί και δεν απασχολεί καθόλου, διότι σημείο να χωράσει στο φόξαο είναι ο καρπός και όχι ο αγκώνας. Ο καρπός είναι αυτός που μου εξασφαλίζει σωστή θέση του πήχη και άρα ασφαλές φόξαο που θα με καλύπτει από το οτιδήποτε. Αυτό που κάνει ο αγκώνας, όπως και στην περίπτωση του τάνσαο, είναι να σπρώχνει. Σπρώχνω από τον αγκώνα για να μπορέσω και πάλι να αναπτύξω την αίσθηση της διαρκούς εμπρόσθετης ενέργειας που λέγεται lat-sao. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το fox-sao δεν είναι η ανάπτυξη ενός αυτού καθ' αυτού χεριού, αλλά η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας σωστής διαχείρισης του πήχη μας. Αυτό σημαίνει ότι αν θα πέσω σε μία μάχη και κάνω μία σειρά από τυχαίες κινήσεις, αν γυρίσω προς την κάμερα, θα διαπιστώσουμε ότι το χέρι μου βρίσκεται σε απόλυτα σωστό σημείο, καλύπτοντας πλήρως το κέντρο μου. Γιατί? Γιατί η σωστή εξάσκηση στο φόξαο μου έχει αναπτύξει μυϊκή μνήμη και δεν γίνεται να κάνω λάθος τοποθέτηση του χεριού. Επαναλαμβάνουμε τις κινήσεις Tan, Hyun, Wu και Fok τρεις φορές, δηλαδή κάνουμε το τάνσα μας, το χιούν, το γούσα και το φόξα επαναλαμβανόμενο τρεις φορές. Την τελευταία φορά, την τρίτη φορά δηλαδή, το χέρι μου επιστρέφει πίσω, μένει σε γούσα και έχουμε χτύπημα με τις δύο παλάμες. Πρώτη διαγώνια παλάμη χτύπημα και δεύτερη παλάμη προς τα μπρος και μετά κλείσιμο. Η πρώτη παλάμη που γίνεται με διαγώνιο χτύπημα πρέπει να προσέξω το χτύπημά μου να είναι το πολύ μέχρι την προβολή του ώμου μου, δηλαδή μέχρι εδώ. Το χέρι μου δεν πρέπει να πάει έξω από τον ώμο και αυτό γιατί, η φόρμα θέλει να μας διδάξει ότι ασχολούμαστε μόνο με τα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, όταν μία επίθεση έρχεται μέσα σε αυτό το περιθώριο το οποίο με απειλεί, εδώ είναι το πρόσωπό μου, εδώ είναι ο ώμος μου, εδώ είναι το στήθος μου, οπότε ασχολούμαι μέχρι εδώ. Δεν ασχολούμαι με κινήσεις του αντιπάλου που είναι εκτός βεληνικούς που με απειλεί. Εδώ θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι όταν εκτελούμε αυτή την κίνηση δεν θα πρέπει μόνο να εστιάζουμε στο γρήγορο χτύπημα και μετά να επιστρέφουμε, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη γρήγορη επιστροφή. Κατά συνέπεια η εκτέλεση της κίνησης πρέπει να γίνει έτσι. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Διότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να χτίζουμε συνήθειες γρήγορης επιστροφής. Σε μία μάχη δεν μας ενδιαφέρει μόνο να χτυπήσουμε γρήγορα, αλλά μας ενδιαφέρει να επιστρέψουμε και γρήγορα το χέρι μας στη θέση που ήταν για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η επόμενη λοιπόν κίνηση μετά τη διαγώνια είναι η εμπρόσθεια, που εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ο αγκώνας μας να είναι πάλι προς τα κάτω. Δηλαδή, η λακκουβίτσα κοιτάει πάνω και ο αγκώνας κάτω. Δεν πρέπει ο αγκώνας να είναι προς τα έξω.
Ο αγώνας αντί για έξω πρέπει να είναι κάτω. Είναι η ίδια φιλοσοφία με τη γροθιά. Πρέπει να προσέξουμε να μην μας αναπτυχθούν λανθασμένες συνήθειες με τον αγώνα προς τα έξω. Γιατί βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους που κάνουν γροθιές, ναι, γρήγορες γροθιές, αλλά οι γροθιές τους έχουν τον αγώνα έξω και μπήκουν στα προβλήματα που εξηγήσαμε προηγουμένως. Μετά την ευθεία παλάμη, έχουμε το κλείσιμο με την τενοντική άσκηση, που είναι ακριβώς ίδια με την τενοντική άσκηση που περιγράψαμε στην αρχή μετά την γροθιά. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο σετ της Siu Lim Tao, το οποίο μας εξόπλισε, επειδή την εκτελούμε με σωστό τρόπο, με διάφορα εργαλεία απέναντι σε διάφορες επιθέσεις του αντιπάλου. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι φυσικά ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε τυχαίες επιθέσεις δεν μας το διδάσκει η φόρμα, αλλά μας το διδάσκει ο δάσκαλος. Αντιθέτως, η φόρμα μας έχει εξοπλίσει με τα εργαλεία τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις επιθέσεις αυτές. Εδώ λοιπόν βρέθηκα μια αισθητή επίθεση απόλυτο μικρού στο πρόσωπό μου. Εφήρμοσα την αρχή της γροθιάς του intercepting fist με 1, 2, 3. Πήρα την εσωτερική επειδή έκανα τους 3 χρόνους και κατάφερα να χτίσω τον αντίπαλό μου εκτρέποντας ταυτόχρονα τη γροθιά του εκτός του προσώπου. Βρέθηκα χαμηλό χτύπημα και εφήρμοσα την αρχή του Fox Out. Σκοπίμως μάλιστα άφησα την παλάμη μου ευθεία για να αποδείξω αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν έχει σημασία το που κοιτάει η παλάμη, διότι το σημείο αναφοράς του φόξα είναι η σωστή θέση του πύχη. Ο πύχης μου λοιπόν, όταν βγαίνει από το χτύπημα, λειτουργήσε όπως τη φόρμα, πήρε το χέρι του αντιπάλου, οδήγησε το χέρι του εκτός, τον εξέτρεψε και φυσικά εγώ από εδώ μπορώ να επιτεθώ και να κάνω διάφορα. Εδώ δεν έκανα τίποτα άλλο από τάνσα. Βρέθηκα μία κυκλική γροθιά και το αυτό που έκανα ήταν να πλαγιάσω, να ξαπλώσω τελείως την παλάμη μου, οπότε το χέρι του αντιπάλου εξετράπη εντελώς και έφυγε κάπου. Το άλλο χέρι που έκανε και η γροθιά που δείξαμε πριν. Εδώ δέχτηκα ένα back fist και το μόνο που έκανα ήταν να κάνω ένα γούσα. Το γούσα όμως αυτή την περίπτωση είχε το χαρακτηριστικό που εξηγήσαμε και πριν, ήταν δηλαδή ενεργητικό γούσα με τάση προς τα προς. Δεν ήταν ένα παθητικό γούσα, γιατί δεν ήταν παθητικό, θα μου το επιφέρει στο κεφάλι. Επειδή το γούσα όμως ήταν ενεργητικό, κατάφερε να ανακόψει τον αντίπαλο. Φτάσαμε στο τέλος της χρονοβόρας αυτής της ανάλυσης γύρω από το πρώτο σετ της πρώτης βασικής φόρμας του Wing Chun. Ευελπιστούμε ότι λίγα συντόμως θα προχωρήσουμε στην ανάλυση και του δεύτερου κομματιού της. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.